μπορεί η φροντίδα ζώων συντροφιάς να βοηθήσει στην απόκτηση του αισθήματος κανονικότητας στη ζωή? Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά ή και τους ενήλικες που προέρχονται από πολιταρχικές και θεοκρατούμενες κοινωνίες στη διαδικασία ένταξης στη δυτική κουλτούρα? Η Έλενα Καραγιάννη, συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων, εθελόντρια και διασώστρια ζώων, συγκινείται μιλώντας για την προσωπική της εμπειρία από την προσφυγική δομή του Σχιστού, έναν τόπο που παραδοσιακά αποτελούσε ένα σημείο εγκατάλειψης ζώων. Στο δυτικό πολιτισμό, τα πιο δημοφιλή κατοικίδια είναι οι σκύλοι και οι γάτες. Μπορούν όμως τα οικόσιτα αυτά ζωάκια να αποτελέσουν θεραπευτικό μέσο για εμάς τους ανθρώπους? Μπορούν να βοηθήσουν την ψυχολογία μας ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις? Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Είσαι συντονιστής εκπαίδευσης στη δομή προσφύγων στο Σχιστό. Τι σημαίνει αυτό? Οι συντονιστές και συντονίστες εκπαίδευσης προσφύγων είναι ένας θεσμός του Υπουργείου Παιδείας από το 2016. Εργαζόμαστε μέσα στις δομές κυρίως και η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τα παιδιά προσφύγων να ενταχθούν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και να πάρουν όλη τη βοήθεια που μπορούν από την εκπαίδευση. Πώς αποφάσισες ως συντονίστρια εκπαίδευσης να έχεις πολλές φιλοζωικές δράσεις σε σχέση με τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους? Ειδικά στο Σχιστό, που η δομή είναι γνωστή γενικά για ένας χώρος όπου εγκαταλείπονται συνεχώς ζώα, πολλά από αυτά τα ζώα κατέληγαν μέσα στη δομή. Δημιουργούνταν αποικίες, οι οποίες γεννούσαν χωρίς τέλος, χρειάζονταν σύντηση, χρειάζονταν εμβόλια, χρειάζονταν νοσηλείες. Οπότε μπήκα σε μια κατάσταση να αναλάβω αυτό το ρόλο εθελοντικά και πέρα από τα υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τι είναι φιλοζωία για σένα? Είναι να βλέπεις τον πόνο, να βλέπεις την πείνα, την ανάγκη και να μην γυρνάς το πρόσωπό σου αλλού. Πάει μαζί με τον ανθρωπισμό. Δεν μπορείς να είσαι φιλόζωος και να μην αγαπάς και τον άνθρωπο. Η ενσυναίσθηση αυτή είναι ένα προσόν που έχεις ή δεν έχεις. Στη δομή λοιπόν που βρίσκεσαι, έρχονται πρόσφυγες από άλλη κουλτούρα. Όχι από τον δυτικό πολιτισμό. Άλλη θρησκεία, άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι φιλόζωοι. Έχουν τα ζώα στην καθημερινότητά τους με τον τρόπο που τα έχουμε εμείς? Έχω το προνόμιο, θα έλεγα, και την ευκαιρία μάλλον, να είμαι στις προσφυγικές δομές σε αυτή την σύγχρονη προσφυγική κρίση από το 2015. Και θυμάμαι τότε στις δομές τα παιδιά και οι οικογένειες, αλλά ειδικά τα παιδιά, μόλις έβρεπαν σκύλο, ούρλιαζαν και άρχισαν και τρέχανε να φύγουν. Φοβόντουσαν. Και γενικά, όσο φανταστείτε, όλοι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έρχονται από καθεστώτα τα οποία κάθε τι δυτικό και κάθε τι κουλτούρα δυτική, η φιλοζωία είναι δυτική κουλτούρα, δεν ήταν αποδεκτή. Σε κάποια τουλάχιστον συγκεκριμένα ζώα είναι δυτική κουλτούρα. Ναι. Και θεωρώ ότι η πρώτη μετάβαση που κάνανε προς τον δυτικό πολιτισμό ήταν να αγκαλιάσουν αυτή την κουλτούρα, την κουλτούρα της φιλοζωίας. Έχει πολλή συζήτηση βέβαια πάνω αυτό. Δεν είναι ότι απλά μιμήθηκαν ή εκπαιδεύτηκαν πάνω στη φιλοζωική κουλτούρα. Ήταν σαν να λέμε ότι γραπωθήκαν από τα ζώα μέσα στις δομές. Φανταστείτε να ζείτε 1, 2, 3, 7 χρόνια μέσα σε μια δομή, να ελέγχουν το τι θα φας, το πού θα πας, πού θα κοιμηθείς. Τι ώρα θα κοιμηθείς ενδεχομένως. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Και χωρίς ίντερνετ, χωρίς τηλεόραση, χωρίς κανένα ερέθισμα κοινωνικό, και τα ζώα ξαφνικά γίνονται οι σύντροφοί σου. Και γίνονται αυτά τα πλάσματα που απορροφούν όλο το τραύμα σου, όλη σου τη στεναχώρια, την κατάθλιψη, γιατί υπάρχει πολύ κατάθλιψη στις δομές. Το όραμά σου, τις προσδοκίες σου, γίνονται τα πλάσματα αυτά που φουγκράζονται και απορροφούν όλο σου τον καημό. Πώς το καταφέρνουν αυτά τα ζώα? Είναι αυτό που λέμε η άδολη αγάπη, που σε αγαπάει και της δίνεις ένα μικρό κομμάτι κρέας, ψωμί και το θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία αυτό. Έχεις δει το τραύμα της προσφυγιάς, που φαντάζομαι είναι βαθύ και πολύ έντονο και στους μεγάλους αλλά και στα παιδιά, κάπως να επουλώνεται με την παρουσία των ζώων, να είναι λιγάκι τα πράγματα πιο βιώσιμα? Ξαφνικά αποκτούν ένα σκοπό στη ζωή τους. Φαντάζεσαι, ξαναλέω, δεν έχουν κανένα ερέθισμα κοινωνικό. Έχουν σκοπό να φτιάξουν σπιτάκια ζεστά για το χειμώνα, να βρουν δοχεία για το νερό και το φαγητό. Έχουμε φτιάξει κάποια στιγμή, λειτουργούσε και στη δομή, η αστυνομία των ζώων. Οπότε τα παιδιά παίρνανε ένα αυτοκόλλητο εδώ πέρα, αστυνομικό σήμα, και αν βλέπανε άλλο παιδί να πετάει πέτρες ή να φωνάζει στα ζώα, έρχονται και μου το αναφέρανε για να πάμε να κάνουμε μια παρέμβαση και να. Οπότε γίνεται ένα παιχνίδι, αλλά γίνεται και ένα σοβαρό παιχνίδι. Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν το ζώο, το άρρωστο, το χτυπημένο, το πεινασμένο. Μετά μαθαίνουμε την ειστήρωση. Σπέρνουμε τον εξοπλισμό, παγίδες, κλουβιά, ό,τι χρειάζεται, και αφιερώνουμε κάποιες μέρες μέσα στο μήνα για να πιάσουμε τα ζωάκια, ειδικά τις γάτες, για να τις πάμε για στήρωση. Nice guy.
you can see here, people really love the cats. Το Σχιστό είναι μια περιοχή και πριν γίνει η προσφυγική δομή. Και ήταν ένας χώρος εγκαταλείψεων ζώων, ειδικά σε σκυλιά. Όποιος πάει να δει, είναι ένα πολύ τρομερό πράγμα. Αγέλες, δεκάδες ζώα. Επίσης γίνεται το παζάρι, που το παζάρι γίνεται ακριβώς έξω από τη δομή και πουλάνε και ζώα. Α. Πολλά από αυτά τα ζώα που δεν πολλούνται, πουλάνε γατάκια, κοτοπουλάκια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, πολλά από αυτά καταλήγουν στο δρόμο. Πολλά από αυτά τα βρίσκουν οι πρόσφυγες έξω στο δρόμο και επειδή είναι φιλόζωοι, τα παίρνουν μέσα για να τα φροντίσουν. Αλλά έχουμε βρει κούτες με γατιά, με σκυλιά και τώρα φαντάζομαι που κλείσαν οι δομές, γιατί γίνει μια πιο έτσι, στιβαρή περίφραξη, φαντάζομαι αυτό θα μειωθεί. Αλλά ξέρεις και μία γάτα να έχεις μέσα, αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα στήρωσης, θα γενοβολάει για πάντα. Θυμάσαι κάποια ιστορία ιδιαίτερη δεσίματος ενός παιδιού ή ενός ενήλικα με ένα συγκεκριμένο ζώο? Λοιπόν, πρόκειται για μία μονογονεϊκή οικογένεια. Μία μητέρα έφερε τα τρία της παιδιά. Ταξίδι Αφγανιστάν, Ιράν, Τουρκία, Ελλάδα. Και ζήσανε τα ίδια τα ζώα αυτά, την προσφυγιά, όπως ακριβώς την έζησαν η οικογένεια. Γατάκια. Γατάκια. Ήταν τέσσερα στην αρχή, πέθανε το ένα στο δρόμο. Μέσα στο φουσκωτό βαρκάκι, με τους διακινητές, περάσαν το Αιγαίο, φτάσαν στη Σάμο, θαλασσοπνιγήκανε. Να κρατάει τα παιδιά της και να κρατάει και μια γατοφόρο με τέσσερις γάτες. Δεν τους πέρασε ούτε λεπτό να αφήσουν τις γάτες πίσω. Περάσανε πολύ ακραίες κακουχίες και η οικογένεια και τα ζώα. Όταν ήταν στη Σάμο, πριν γίνουν κοντέινερ τα σπιτάκια αυτά που έχουμε τώρα, ήταν σκηνές στρατιωτικού τύπου και μέσα σε μια σκηνή ζούσαν άλλοι 10. Οι γάτες τρέφονταν με αραβική πίτα και ό,τι έτρωγε η οικογένεια. Ήρθαν στο Σχιστό, τους γνώρισα, τα παιδιά γίνανε μαθητές στα σχολεία μας. Η οικογένεια χρειάστηκε να φύγει στη Γερμανία, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Ωστόσο, μου αναθέσανε να τα αναλάβω, να τα φροντίσω, μέχρι να αποκτήσουν δικό τους σπίτι στη Γερμανία για να μπορέσουν να τα πάρουν. Αυτή τη στιγμή έχω άλλα συνολικά 5 ζωάκια που περιμένουν, τα 4 για Γερμανία και το 1 για Γαλλία. Που είναι ήδη οι οικογένειες έχουν πάει, ναι, και είναι θέμα χρόνου να τα πάρουν πίσω. Τους βοηθάω με τα χαρτιά, με τα έγγραφα και ό,τι χρειάζεται. Στη δομή μέσα υιοθετούν οι άνθρωποι κατοικίδια? Ναι, υιοθετούν. Ναι. Και ήδη πολλοί από αυτούς έχουν φύγει και έχουν πάρει και τα ζωάκια τους μαζί, και σκυλάκια και γατάκια. Κάποιοι από αυτούς είναι όπως και στη δική μας την πραγματικότητα. Μέσα από τους εκατοντάδες ανθρώπους, κάποιοι θα ταυτιστούν περισσότερο με τα ζώα τους και θα τους φανεί αδιανόητο να τα αφήσουν πίσω. Είσαι ένας άνθρωπος τρομερά φιλόζωος, διασώζει ζώα, φιλοξενεί ζώα μέχρι να υιοθετηθούν. Οπότε θα έλεγες, η πετυχημένη υιοθεσία είναι αυτή που τελικά γίνεσαι ένα και δεν εγκαταλείπεις το ζώο σου? Το ότι αγαπάς τα ζωάκια και δηλώνεις φιλόζωος και σου κάνει κάτι δεν αρκεί. Είναι το πρώτο και είναι σημαντικό. Και έχει πολύ βουνό μετά. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς με τον εαυτό σου. Επίσης, τα παιδάκια κάποια στιγμή μεγαλώνουν και λένε τι θέλουν. Το γατάκι και το σκυλάκι ποτέ. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι. Μια και έχει υπάρξει ο συνδετικός κρίκος για πάρα πολλές υιοθεσίες. Ο φιλοζωικός νόμος είναι δίπλα στο φιλόζωο, τον ιδιώτη. Σε μένα δηλαδή που θα πάω και θα ταΐσω τα γατάκια. Που θα πάρω ένα ζωάκι να το βλέπω σε κακή κατάσταση και θα πάω να το περιθάλψω. Είναι δίπλα του. Καταλαβαίνω ότι ο νόμος μόνο το ποινικό κομμάτι άλλαξε. Ότι πλέον υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχουν ποινές και όλα αυτά, το οποίο είναι σε θετικό σαφώς. Από είναι εκεί και πέρα όμως όχι. Ό,τι γίνεται, γίνεται από την προσπάθεια οργανωμένων ομάδων, από μονάδες, από εθελοντές. Μιλήσαμε με ωραία λόγια για την περιγραφή του, τι γίνεται στη δομή, αλλά η καρδούλα μου το ξέρει ότι πρέπει κάθε μήνα να βρω 200 κιλά τοφή. Στη Ρώση, οι οποίες πάντα δεν υπάρχουν από δήμους, δεν υπάρχουν από σωματεία, αναζητούμε χορηγίες. Έχω δηλαδή στην καθημερινότητά μου ένα κομμάτι να αναζητήσω χορηγίες, ακόμα και από το εξωτερικό, για να συντηρηθούν αυτά τα ζώα που υπάρχουν εκεί μέσα. Ακόμα και αυτά που φιλοξενώ. Δεν παραπονιέμαι, έχω ανθρώπους και κάθε φορά που ζητάω με υποστηρίζουν. Πρέπει να αναφέρω και τις CARS, που είναι πάντα δίπλα μου, από το 2016 που είμαι στη δομή. Γιατί δεν παραπονιέσαι, Ελένη, τι σου δίνουν τα ζώα? Είναι ασκήσεις ενσυναίσθησης, τρυφερότητας και ανθρωπισμού. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα τα ζώα. Αν δεν μάθουμε να φροντίζουμε αυτά τα ζώα και να αισθανόμαστε αυτό το χρέος απέναντι σε αυτά τα πλάσματα, δεν θα αλλάξει ανθρωπιστικά ή κοινωνικά τίποτα. Το πιστεύω.
Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στη δομή σας είναι θύματα προκαταλήψεων? Ειδικά στις πρώτες αρχές που δούλευα στη δομή, ένα στρεβλό κομμάτι της φιλοζωίας που δεν αγαπάει τους ανθρώπους. Εργαλειοποίησαν αυτά τα ζώα. Γενικά η δομή του σχιστού δεν ήταν αρεστή. Πολλές φωνές δεν επιθυμούσαν να είναι αυτή η δομή. Και διέδιδαν στα social media ακραίες αναλήθειες για όλο αυτό. Προσπαθώντας να επηρεάσουν την κοινή γνώμη σε σχέση με τη δομή. Ναι. Σε μια δομή σχιστό, που είναι μια μικρή κοινότητα ανθρώπων, έχει όλες τις παθογένειες. Είναι άνθρωποι και αυτοί φοβισμένοι, κακοποιημένοι. Ταλαιπωρημένοι. Έρχονται να γλιτώσουν από αυτές τις κακοποιητικές φωνές από τις χώρες τους. Οπότε είναι ανοιχτοί στο να μάθουν πράγματα. Ελένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τα ζωάκια που μου υποσχέθηκες. Εντάξει. Πάμε. Πάμε.